Η ετοιμιγορία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη να απορρίψει τόσο τους κροατικούς ισχυρισμούς όσο και τους σερβικούς περί εθνοκάθαρσης θεωρείται αναμενόμενη βάση προηγούμενων ανάλογων υποθέσεων. Στο Ζάγκρεπ, η πολιτική ηγεσία της χώρας αισθάνεται δικαιωμένη ηθικά από τα ευρήματα της έρευνας, όχι όμως και από το αποτέλεσμα. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε καθόλου χαρούμενοι με την απόρριψη του κροατικού αιτήματος, αλλά ότι είμαστε χαρούμενοι για την απόρριψη του σερβικού αιτήματος. Βασιζόμενοι σε όσα γνωρίζουμε ως τώρα, η προσφυγή της Κροατίας απορρίφθηκε ατυχώς από το δικαστήριο, αλλά τα γεγονότα που ξέρουμε ότι συνέβησαν επιβεβαιώθηκαν. Πρόκειται για σοβαρά εγκλήματα πολέμου και εθνοκάθαρση. Στο Βελιγράδι, ο Σέρβος Πρωθυπουργός θεωρεί ως την απαρχή μιας νέας εποχής για τη Σερβία την απόφαση. Η ετοιμιγορία του δικαστηρίου έχει μεγάλη σημασία για τη Σερβία και το λαό της, διότι αλλάζει το συνηθισμένο στερεότυπο της διεθνούς κοινότητας για το τι έγινε στην πρώην Ιουγκοσλαβία από το 1991 έως το 1995. Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται ότι οι σερβικές δυνάμεις στην αρχή του πολέμου διέπραξαν εκτεταμένα εγκλήματα που δεν έφτασαν στο επίπεδο της γενοκτονίας, ενώ το ίδιο ακριβώς αναφέρεται και για την κροατική αντεπίθεση στη συνέχεια.